Κοντά μας είναι ο αρχηγός του Χαλανδρίου, ο Γιώργος Καρακάσης. Γιώργο, αναμφίβολα ιστορική στιγμή για το Χαλάνδρι. Δείξατε όχι απλά να το θέλετε περισσότερο, αλλά πραγματικά μια ομάδα και ανώτερου επίπεδου, έτσι όπως παίξατε σήμερα. Ναι, είναι έτσι όπως τα λες. Από την αρχή είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. Δύσκολο, ξέραμε ποιον παίζουμε. Άσχετα με το αποτέλεσμα, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι το θέλαμε παραπάνω, το δείξαμε και καταφέραμε να το πάρουμε στο τέλος. Με τις οδηγίες του προπονητή μας, κάναμε αυτό που έπρεπε καλύτερα σε αγωνιστικό χώρο. Ήμασταν δυνατοί και τελικά φτάσαμε στην κατάκτηση. Τι ήταν αυτό που σας έδωσε έτσι το προβάδισμα, πιστεύεις? Θεωρώ πως η μπάλα, το ποδόσφαιρο σε τέτοια παιχνίδια έρχεται σε δεύτερη μοίρα από το πάθος, την ψυχή του ποδοσφαιριστή και το θέλω που έχει στον αγώνα. Τα είχαμε αυτά στο έπακρο και έτσι καταφέραμε να το πάρουμε. Τώρα νομίζω αυτή η σεζόν δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, αλλά σίγουρα ολοκληρώνεται ονειρεμένα, έτσι, και παραμείνετε στην κατηγορία ενώ αυτό φαινόταν στις αρχές δύσκολο, και παράλληλα κατακτήσατε ένα κύπελο μετά από 33 χρόνια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξεκινήσαμε καλά, καταφέραμε όμως να γυρίσουμε τα πράγματα, κάναμε ένα γύρο καταπληκτικό, δεύτερο γύρο με 30 βαθμούς, πρωταθλητισμό κάναμε σε δεύτερο γύρο. Ήρθε και το κύπελο όταν πλέον είχε τελειώσει το θέμα με την κατηγορία. Σκεφτόμασταν μόνο αυτό το match, προετοιμαστήκαμε και ήρθαμε εδώ να δώσουμε το παρόν. Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.